Κύριε Σοκράτος. Κύριος Κυριάκου, μας ακούει? Ναι, καλώς σας μεσημέρι. Δεν τον ακούω. Ναι, με ακούτε? Σας ακούω τώρα, κύριε Κυριάκου. Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πέστε μας, επειδή αρχικά έγιναν δύο συλλήψεις, αργότερα εντοπίσατε ακόμη δύο πρόσωπα, ήταν κάπως θολή η κατάσταση για το τι έγινε χθες? Έχουν ξεκαθαρίσει καλύτερα τα πράγματα? Καυγάδισαν? Μπήκαν στο διαμέρισμα του θήτη? Τι ακριβώς έγινε, πώς εξελίχθηκε η υπόθεση? Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, φαίνεται ότι τρία πρόσωπα, το θύμα μαζί με ακόμα δύο πρόσωπα Κύπριους, επισκέφθηκαν το σπίτι όπου διέμεινε ο 40χρονος μαζί με την 43χρονη γιο της Γερμαζόγιας. Ενώ βρίσκονταν όλοι στο σαλόνι της υγείας, εκεί προέκυψε κάποια παρεξήγηση, ακολούθησε συμπλοκή. Αρχικά ήταν οι 39χρονοι μαζί με το θύμα. Προσπάθησαν οι υπόλοιποι να επέμβουν και να τους χωρίσουν. Έγινε μια πιο γενική συμπλοκή εκεί, με αποτέλεσμα κατά την άφηξη της αστυνομίας να εντοπιστεί ανέσυτο το θύμα και στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρος, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Ναι. Φέρουν τραύματα και άλλοι, δηλαδή είχαν όλοι εμπλακεί στη συμπλοκή προηγούμενα? Αρχικά φαίνεται ότι το θύμα είχε επιτεθεί κατά τις 39χρονης Κύπριας και προσπάθησαν οι άλλοι να το σκορίσουν. Και ακολούθως η ένικη της υγείας, δηλαδή ο 40χρονος μαζί με 43χρονοι, προσπάθησαν να αποθήσουν, τους επιτέθηκε. Ακολούθησε μια πιο γενική συμπλοκή εκεί. Με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και το θύμα και να πέφτει ο θάνατος. Όλοι αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους? Είχαν μεταβεί στο διαμέρισμα του 40χρονου για να λύσουν κάποια διαφορά ή προέκυψε παρεξήγηση στη συζήτηση ή δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό? Εξ όσο φαίνεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φαίνεται να ήταν φιλική η συνάντηση. Είχαν κάνει μάλιστα και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους χρήση ναρκωτικών. Και ακολούθησε εκεί μια παρεξήγηση με κάποια αναφορμή η όλη συμπλοκή. Α, υπήρχαν και ουσίες δηλαδή στην υπόθεση. Και έχασαν την ψυχραιμία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, και οδηγούνται τώρα στο δικαστήριο τέσσερις συλληφθέντες. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσωποκράτησης και εναντίον των τεσσάρων έχει εκδοθεί διάταγμα 8 ημέρες προσωποκράτησης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριάκο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.